Γεια σας παιδιά, Δημήτρης Ελευθεριάδης εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά και να γυμνάζεστε. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όλα τα γεύματά μου με συνολικά μάκρος. Θα σας πω τι με βοηθάει εμένα να μην βάλω περιττό λίπος τώρα στη καραντίνα. Και πάμε να δείτε το πρώτο μου γεύμα. Πρωτού αρχίσει το βίντεο θα ήθελα να πατήσει ένα like στο βίντεο να φτάσουμε τα 150, μια εγγραφή στο κανάλι μου να φτάσουμε τους 2000, θέλω άλλους 50 και πάμε 2000. Είμαι πολύ χαρούμενος που φτάνω το στόχο μου, σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Ακολουθήστε με στο Instagram, θα βγει κάπου εδώ πέρα, είμαι πιο ενεργός στο Instagram και πάμε να δείτε το πρώτο μου γεύμα. Let's go! Πρώτο γεύμα έχω 4 φέτες ψωμί, 20 γραμμάρια κασέρι, 100 γραμμάρια αβοκάντο, 2 αυγά. Τρώω αυτό το γεύμα και σας ανοίγω σε λίγο να σας πω τα μάκρους. Το πρώτο μου γεύμα είχε 659 θερμίδες, 55 γραμμάρια υδατάνθρακα, 36 γραμμάρια λιπαρά, 33 γραμμάρια πρωτεΐνη. Θα φάω και κάτι ακόμα, δεν ξέρω τι θα είναι, θα το σκεφτώ σε λίγο για να με κρατήσει μέχρι το μεσημέρι. Θα σας ανοίξω σε λίγο όταν σκεφτώ τι θα φάω. Τελικά αποφάσισα, το δεύτερο μου γεύμα είναι 20 γραμμάρια πρωτεΐνη, 100 γραμμάρια γάλα, 40 γραμμάρια νυφάδες βρώμης και 90 γραμμάρια μπανάνα. Συνολικά μάκρος από αυτό το γεύμα 51 γραμμάρια υδατάθρακα, 7 γραμμάρια λιπαρά και 23 γραμμάρια πρωτεΐνη. Σας ανοίγω σε λίγο. Τώρα θα σας ανοίξω 12.30 ώρα επειδή έχω εδώ πέρα μάθημα στη σχολή έως τις 12.30 και θα σας ανοίξω μετά, θα σας δείξω το επόμενο μου γεύμα. Τα λέμε μετά. Θα κόψω 900 γραμμάρια πατάτα, την πατάτα τη ζυγίζω πριν το μαγείρεμα. Θα την κάνω εδώ πέρα στη φριτέζα που έχει γίνει γνωστή σε όλο το ελληνικό fitness. Ξεκινάω να βάζω τα μπαχαρικά και το ελαιόλαδο. Θα βάλω 8 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μοσχοκάριδο. Βάζω λίγο σκόρδο. Αλάτι. Μπόλικο αλάτι. Και μαύρο πιπέρι. Τα ανακατεύω και τα βάζω στη φριτέζα για μισή ώρα. Τις έχω βάλει στη φριτέζα και τις βάζω μέσα για μισή ώρα. Τώρα που πήγε στα 15 λεπτά, τις βγάζω να τις ανακατέψω και μετά κάθε 5 λεπτά τις ανακατεύω μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Και τις ξαναβάζω μέσα. Για μεσημεριανό θα φάω 4 ολόκληρα αυγά, 900 γραμμάρια πατάτα, αγγούρι και 50 γραμμάρια τσατζίκι. Τρώω αυτό το γεύμα και σας ανοίγω να σας πω τα μάκρους. Συνολικά μάκρος από το μεσημεριανό μου, περιμένετε τα δω εδώ πέρα στον υπολογιστή, δεν τα θυμάμαι από έξω. 159 γραμμάρια υδατάνθρακα, 32 γραμμάρια λιπαρά και 43 γραμμάρια πρωτεΐνη. Σας ανοίγω στο επόμενό μου γεύμα. Το γεύμα μετά την προπόνηση είναι ένα μήλο 150 γραμμάρια περίπου και 20 γραμμάρια πρωτεΐνη. Συνολικά μάκρος από αυτό το γεύμα, 21 γραμμάρια υδατάνθρακα, 2 γραμμάρια λιπαρά και 16 γραμμάρια πρωτεΐνη. Τρώω αυτό το γεύμα και σας ανοίγω σε λίγο. Μερικές συμβουλές που βοηθάνε εμένα να μην ξεφεύγω στην καραντίνα και να μένω στη διατροφή μου είναι να στέλνω στο 13033 το νούμερο 6
Υπάρχουν στιγμές που πεινάω και όταν βγαίνω έξω για περπάτημα ξεχνιάμαι και δεν πεινάω. Δεύτερο, να κάνετε προγραμματισμό γευμάτων. Και τρίτο, να μην ανεβάσετε φαγητό, δηλαδή να μην είστε σε θερμιδικό πλεόνασμα ή θερμιδικό έλλειμμα. Να μείνετε στις ερμίδες συντήρησης εφόσον δεν γυμνάζεστε σκληρά. Αν γυμνάζεστε όμως σκληρά, μπορείτε να μπείτε και σε θερμιδικό πλεόνασμα και σε θερμιδικό έλλειμμα. Αυτές είναι οι συμβουλές μου, ελπίζω να σας βοηθήσουν και τα λέμε στο επόμενο γεύμα. Το βραδινό μου είναι 200 γραμμάρια αγγούρι, 80 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι ζυγισμένο πριν το μαγείρεμα, 120 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο και 200 γραμμάρια γιαούρτι. Τρώω αυτό το γεύμα και σας ανοίγω. Συνολικά μάκρος από το βραδινό μου 69 γραμμάρια υδατάνθρακα, 8 γραμμάρια λιπαρά, 63 γραμμάρια πρωτεΐνη. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, πατήστε ένα like στο βίντεο να φτάσουμε τα 150, μια εγγραφή στο κανάλι μου να φτάσουμε τους 2000, ακολουθήστε με στο Instagram, θα βγει κάπου εδώ πέρα. Το επόμενο βίντεο θα είναι μάλλον την επόμενη εβδομάδα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε bye! Maybe I don't understand it.